Κατενόησε νευμάτων.
Και παρηγόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα
επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμεν. Και πάρες όμοια Υιούς ελεήμων και συμπαθείς και φιλάγαθος εν με του παρόντι βίων θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσαν και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμεν. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσαν και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων όρο αυτής απελάβουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Εις και τύχη μη δεσποινά μου υπέραγεν δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως χάριτι και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτό Πατρίν και το Παναγίον και αγαθόν και ζώπιο αυτού πνεύματιν νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευχηθούμενα τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον και δώρησεν ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών καρδίαν ύμφουσον ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων διανάστησον.
Χριστός γεγαμόντων ημάς, υπέρ και αδέρφη, εις αναξιζέφτουμε αυτό, υπέρ αναίσιος πνευματότου, υπέρ των εγκαλάσσιων και ως πνεότου, υπέρ των ασθενείας κατακειμένων, εξόπευτε και υπέρ Χριστός. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως εν ψυχό ναόν Θεοτόκεν. Έναν από τους πλέον βαθιστόχαστους χαρακτηρισμούς που απευθύνει προς την Κυρία Θεοτόκο η αγαπώσα καρδία του κάθε πιστού, ακούσαμε απόψε στην τέταρτη και τελευταία στάση των χαιρετισμών. Είναι ο χαρακτηρισμός που αποκαλεί την Παναγία μας έμψυχον ναόν. Τι είναι ο ναός σύμφωνα με τη συνείδησή μας? Είναι το σπίτι του Θεού. Ακόμη και το μικρό παιδάκι γνωρίζει πως κάθε ναός είναι ο χώρος μέσα στον οποίο κατοικεί και βασιλεύει ο Θεός. Είναι λοιπόν απολύτως εύστοχο να αποκαλούμε την γλυκύτατη Παρθένο έμψυχον ναόν. Αυτή είναι πάντοτε το ζωντανό κατοικητήριο του ζωντανού Θεού. Ό,τι γίνεται μέσα σε κάθε ναό έγινε και γίνεται συνεχώς στην ύπαρξη της Θεοτόκου. Γνώνονται οι πιστοί ως μέλη ενός ζωντανού σώματος, μέλη που τα συνδέει ο άρρηκτος δεσμός της αληθινής αγάπης και αρετής, και τρίτον, κάθε ναός αποτελεί την φανέρωση μιας άλλης πραγματικότητας. Η ατμόσφαιρα του ναού είναι ο προθάλαμος της Βασιλείας των Ουρανών. Κάθε πιστός βιώνει αληθινά μία διαφορετική πραγματικότητα από το πρώτο και όλα βήμα που θα κάνει μέσα στον χώρο χαρακτηρίζουν την προσωπικότητα της Κυρίας Θεοτόκου. Εκείνη λάτρεψε, αγάπησε και λατρεύει τον Υιό και Θεό της με όλη της την ύπαρξη τόσο δυνατά ώστε έγινε ένα μαζί του. Πυρώθηκε από την φωτιά του και θεώρηκε αμετάκτοτα από την πληροφορία. Πάθοντας κατάστηλων και πανγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον και πάσης αντανικής φαντασίας απειλαγμένο διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής και στηριγμένους εν τες εντολές μου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραστον έρχοντας πανήχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογεί και δοξάζει το πάτημο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε, Αη Πάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προς άγγε την ημετέρα προσευχή, το Υιό σου και Θεό ημών και δυνάμενα σωμάτων και εσύ, έχει μια δόξα προφήτου προδρόμου,
και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Λίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων Μόντων και Ασκή Συναψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών Ιωακήμ και Άννη, του Αγίου Δέσπο Καλομάρτιν Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Ραφαήλ, Νικολάου και Ελίζη Δέσπο Μαρτυρισάντων Αγίων, Μαρτίνου Πάπα Ρώμη, Τυράν είναι επιτρέπεται και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός ο Χριστιανός.